Σε απόσταση αναπνοής από το Καστελόριζο βρέθηκε το τουρκικό Oruç Reis με την Άγκυρα να κορυφώνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο. Θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται, απαντά η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει προχωρήσει σε μπαράζ διπλωματικών ενεργειών, ζητώντας για πρώτη φορά την αναστολή της διαδικασίας για την τελωνειακή ένωση Ελλάδας-Τουρκίας. Τώρα έχουμε νέα διπλωματική εξέλιξη, καθώς η Ελλάδα, με επιστολές της προς τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, ζητά εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Χριστίνα Κράτση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις αυτές χώρες είναι αυτές που έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια με την Τουρκία και έκαναν ότι δεν άκουσαν το ελληνικό αίτημα στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Ακριβώς έτσι, κυρίες και κύριοι. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα λοιπόν με διπλωματικές πηγές, εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία ζητά με επιστολές του προς τους ομολόγους του, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, ο Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθυμίζει την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναστέλουν εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού σε τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό αυτό σε επιθετικές ενέργειες, όπως ακριβώς η Τουρκία. Ειδικά προς τον Γερμανό ομόλογό του, ο κύριος Δένδια ζητά να μην δοθούν άδειες για εξαγωγή συγκεκριμένου στρατιωτικού υλικού, όπως υποβρύχια, φρεγάτες, αεροσκάφη, καθώς και αναβάθμιση τεθωρακισμένων. Να θυμίσουμε εδώ, Εφή, κυρίες και κύριοι, ότι η Γερμανία έχει αναλάβει την υποχρέωση να παραδώσει 6 επιθετικά υποβρύχια στην Τουρκία. Υποβρύχια που, αν παραδοθούν, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, αναμένεται να αλλάξουν το συσχετισμό και τις ισορροπίες δυνάμεων στο Ανατολικό Αιγαίο. Να θυμίσουμε ακόμη ότι και η Ισπανία έχει ένα πολύ ισχυρό συμβόλαιο με την Τουρκία, καθώς συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή υπερσύγχρονου τουρκικού αεροπλανοφόρου του Ανατολού. Να πούμε εδώ ότι ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται αυτή την ώρα στην Αλβανία και έχει επαφές τόσο με τον ομόλογό του όσο και με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας. Το τραπέζι διμερεί ενδιαφέροντα, αλλά κυρίως η χάραξη ΑΟΣ με την γειτονική χώρα στο Ιόνιο. Το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα θέτει, Χριστίνα, πρώτων ευθυνών τους Ευρωπαίους εταίρους απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις στο διπλωματικό επίπεδο. Ψυχραιμία και αποφασιστικότητα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει η Αθήνα, καθώς η Άγκυρα προκαλεί, οδηγώντας το τουρκικό ερευνητικό κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλησίων του Καστελόριζου. Θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται, δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς απέναντι στις προκλήσεις απαντούμε με ψύχραιμη αυτοπεποίθηση. Με ένα μπαράζ διπλωματικών πρωτοβουλειών, η κυβέρνηση ζητά για πρώτη φορά επίσημα την αναστολή της Τελωνειακής Ένωσης Ευρώπης-Τουρκίας, με επιστολή του Νίκου Δένδια στον Ευρωπαίο Επίτροπο Διεύρυνσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει άμεσα την υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων, ως μήνυμα αποδοκιμασίας για την κατασυρωή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολικής αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και με τον Πρωθυπουργό, αυτό το οποίο καταφέραμε είναι ο κύριος Βάλερη να μας δηλώσει ότι θα αποστείλει προς την τουρκική πλευρά όλα τα σημεία τα οποία θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραβιάζει την Τελωνειακή Ένωση Ευρώπης-Τουρκίας. Την ίδια ώρα η Ελλάδα προχωρά σε έντονο διάβημα προς την Άγκυρα. Ο Νίκος Δένδιας στέλνει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας την άκρωσα αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Ενημέρωση και του Αμερικανικού παράγοντα, με επιστολή Δένδια στον Μάικ Πομπέο, όπου σημειώνεται πως η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται ως νατοϊκός σύμμαχος και προκαλεί κίνδυνο στην περιοχή. Με επιστολή προς τις Βρυξέλλες, η Αθήνα ξεκαθαρίζει το δικαίωμά της να κάνει χρήση της ρήτρας αμοιβαίας αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Νίκος Δένδιας προχωρά σε καταγγελία της Τουρκίας στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και ενημερώνει και την Frontex. Είχε προηγηθεί τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών με τους Αμερικανούς πρέσβεις σε Ελλάδα και Λιβύη. Η Αθήνα την ίδια ώρα προχωρά τις πρωτοβουλίες της στην περιοχή με κεντρικό ζήτημα τον καθορισμό ΑΟΣ Ελλάδας-Αλβανίας. Ο Νίκος Δένδιας επισκέπτεται σήμερα τα Τύρανα. Αντί για κυρώσεις, μπαταργίες στον αέρα από την κυβέρνηση με την αναστολή Τελωνειακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τα εθνικά προβλήματα δεν λύνονται με κινήσεις εντυπωσιασμού. Σήμερα μαθαίνουμε για επιστολές που μιλούν για την αναστολή της τελωνειακής σχέσης, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού βρίσκεται τώρα το Oruç Reis. Θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαρικά. Κώστα.
Λοιπόν, πριν από 2,5 ώρες και συγκεκριμένα στις 10.30 το πρωί, το τουρκικό ερευνητικό Roots Race πέρασε στην κοντινότερη απόσταση από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου από την ημέρα που βγήκε για έρευνες στην παράνομη περιοχή την οποία έχει οριοθετήσει η Άγκυρα με την Ναύτεξ από την περασμένη Δευτέρα. Έσπασε το φράγμα, το όριο των 12 μιλίων και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας έφτασε ακόμα και στα 9 μίλια από τα νησιά Μεγίστη και Στρογγύλη. Συνοδευόμενο πάντα από τουρκικά πολεμικά πλοία. Το Roots Race έχει κλειστούς τους πομπούς του, ωστόσο σήμα εκπέμπει το συνοδευτικό Άταμαν, ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο τουρκικό ερευνητικό. Αυτή την ώρα ο Roots Race απομακρύνεται με πορεία νότιο-δυτική προς την νότια πλευρά της Ναύτεξ. Στην περιοχή υπάρχει ισχυρότατη δύναμη του πολεμικού ναυτικού, πολλές μονάδες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Καστελόριζο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και παρακολουθούν όλες τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων και φυσικά του Roots Race. Έφτασε λοιπόν ακόμη και στα 9 μίλια από το Καστελόριζο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Το θέμα πάντως του Roots Race βρίσκεται στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει συγκαλέσει για το μεσημέρι ο Ερντογάν και είναι πολύ πιθανό, Νάνση Μιχαλοπούλου, να έχουμε νέες εμπριστικές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο. Ακριβώς. Υπουργικό Συμβούλιο, 3 ώρα το μεσημέρι, ο Ταγίπ Ερντογάν θα εξετάσει με τους υπουργούς του τις νέες κινήσεις, όπως αναφέρουν τα τουρκικά πρακτορία. Και από την άλλη πλευρά θα μιλήσουν για διάφορα θέματα, ακόμη και για τις εκλογές του ψευδοκράτους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νάνση.